Κάποιοι από εσάς ίσως με έχετε δει σε κάποιες εξορμήσεις και περιοδίες που έχουμε κάνει σαν σωματείο, στις πιάτσες, είτε ανατολικά, είτε κέντρο, είτε στον Εύωσμο. Να πούμε ότι μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους αυτή η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα που έχετε δείξει για να δείξετε τα δόντια σας και την πυκμή σας απέναντι σε μια εταιρεία η οποία υποτίθεται ήταν τυπική. Τυπική, συνάδελφοι, να θυμίσουμε, πριν από έναν αιώνα ήταν να δουλεύεις 12 με 14 ώρες. Εκείνη την περίοδο αυτό καταργήθηκε. Με τους νόμους τους οποίους πήγαν να περάσουν το καλοκαίρι και εμείς λέμε ότι θα μείνει στα χαρτιά, αυτοί οι νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά με αυτούς τους αγώνες που δίνετε και εσείς τώρα αυτή τη στιγμή. Επίσης, επειδή είπαν είναι καλός εργοδότης, αλήθεια ρε συνάδελφοι τώρα, είναι δυνατόν αυτός ο οποίος είναι πάνω στο μηχανάκι και αγχώνεται αν θα μπορέσει να προλάβει την παραγγελία, αν θα χτυπήσει το πιπ που ακούω τόσο ώρα εδώ πέρα, έχει την ίδια αγωνία σε τι σχολείο θα πάει το παιδί του, σε τι νοσοκομείο θα πάει ο πατέρας του, με την ίδια αγωνία που έχει ο μέτοχος και ο διευθυντής της εταιρείας? Προφανώς και όχι. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εργοδότες. Αυτό είναι ένα παιχνίδι και ένα τυράκι το οποίο έχουν βάλει οι επιχειρήσεις, το οποίο έχουν βάλει οι άνθρωποι τους μέσα στο εργατικό κίνημα, το οποίο έχουν βάλει τα ίδια τα αστικά κόμματα για να μας κάνουν τι? Να σκύβουμε το κεφάλι, κοινωνική συνένεση και εθνική ομοψυχία την ίδια στιγμή που αυτοί θησαυρίζουν και εμείς δεν έχουμε να δώσουμε γάλα στο παιδί μας ή μας κόβουν το ρεύμα. Συνάδελφοι, έγινε μια σημαντική κουβέντα σε ό,τι αφορά τα συνδικάτα κτλ. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ανά την Ελλάδα, ό,τι αποφάσεις πάρθηκαν από τους συναδέλφους σας ήταν συλλογικές, ήταν οργανωμένες και ήταν μετά από συνεννόηση και πρωτοβουλία κάποιες φορές των ίδιων των συνδικάτων. Αυτό έγινε γιατί η Πανελλαδική Ομοσπονδία Επισυντισμού Τουρισμού δεν είχε σκοπό να πάρει κανένα μέτρο. Αναγκάστηκε να πάρει οποιοδήποτε μέτρο και θα αναγκαστεί να πάρει οποιοδήποτε μέτρο για κινητοποιήσεις κτλ. Κάτω από τις κινητοποιήσεις των ίδιων των εργαζομένων, κάτω από τις κινητοποιήσεις των ίδιων των συνδικάτων, όπως έγινε στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Χανιά, στα Γιάννενα και σε μια σειρά άλλες πόλεις. Και η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να μείνει πίσω σε αυτό το πράγμα. Όταν έχετε κάνει εσείς τόσους αγώνες, όταν έχει κάνει το δικό μας το συνδικάτο τόσους αγώνες, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε φτωχοί συγγενείς. Και να δώσουμε ένα μικρό παράδειγμα, συνάδελφοι. Πριν από μερικούς μήνες είχαν δώσει αγώνες οι εργαζόμενοι στη φοιτητική λέσχη. Κάποιοι ενδεχομένως να ήταν και εκεί πέρα. Οι εργαζόμενοι είχαν δείξει εμπιστοσύνη στο συνδικάτο, ή τους είχαν πετάξει έξω οι μεγαλοεργολάβοι, γιατί ακριβώς θέλανε να διασφαλίσουν τα κέρδη τους. Έδειξαν οι εργαζόμενοι εμπιστοσύνη στο συνδικάτο και κατάφεραν να τους πάρουν όλους πίσω στη δουλειά τους, να συστήσουν επιχειρησιακό σωματείο όπως πρέπει να κάνετε και εσείς. Με δική σας απόφαση όμως. Όχι να σας καπελώσει οποιοδήποτε. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα να καπελώσουμε. Ήρθαμε να δείξουμε τη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη, τη βοήθεια, ενδεχομένως και την οποιαδήποτε νομική στήριξη ή καθοδήγηση. Όσον αφορά λοιπόν το καπέλο κτλ., είχαμε πάρει απόφαση σαν συνδικάτο για να γίνει σήμερα στάση εργασίας. Για να είσαστε εδώ πέρα όσο δυνατόν περισσότεροι. Η δικιά μας πρόταση είναι να συνεχίσουμε με στάση εργασία, καταρχάς σήμερα να πάμε όπως είμαστε, κόκκινο ποτάμι που λένε, και να πάμε στα γραφεία της εταιρείας, στην Εθνική Αντιστάσεως. Εκεί να αρχίζει σιγά σιγά, πρότασή μας. Εκεί να αρχίζει σιγά σιγά να υδρώνουν εκεί πέρα πίσω. Το επόμενο που περιμένουμε εμείς από εσάς, συνάδελφοι, είναι η πρότασή μας είναι η εξής. Την τετάρτη στάση εργασίας, εσείς θα το αποφασίσετε, έχουμε πάρει εμείς απόφαση, περιμένουμε στο πούμε έτσι την δική σας επικύρωση. Και Παρασκευή 24ωρη απεργία για τους εργαζόμενους της E-Food. Είναι και δικό σας τώρα να το καταφέρετε. Αυτή τη στιγμή δείχνετε ότι μπορείτε να κάνετε ακόμα περισσότερα. Είναι στο δικό σας χέρι να τσακίσουμε έξω από το εργατικό κίνημα όλους τους εργατοπατέρες οι οποίοι καπηλεύονται τους αγώνες μας. Είναι στο δικό μας χέρι να κόψουμε τη φόρα της κάθε επιχείρησης που έχει θησαυρίσει σε βάρος μας. Είναι στο δικό μας χέρι να πάμε και να τρίξουμε τις υπουργικές καρέκλες και να καταλάβουν ότι όταν έχουν να κάνουν με εργαζόμενους, η οργανωμένη δράση, η μαζική της δράση, δεν μπορεί να σταματήσει κανένα. Ενωτικά, ταξικά και μαχητικά. Σε ό,τι αφορά τα βαρέα θηγεινά, συνάδελφοι, πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Τα βαρέα θηγεινά είναι μια πάγια απέτηση και είναι ρεαλιστική και για τώρα. Πώς? Όχι με ατομικές συμβάσεις να πάτε και να υπογράψετε ο καθένας χωριστά. Η επιχειρησιακή σύμβαση την οποία το συνδικάτο το δικό σας που θα στήσετε είναι αυτή η οποία θα
ναι, αυτά είναι τα συμφέροντά μας, με αυτά προχωράμε. Η κλαδική σύμβαση, συνάδελφοι, για όλο τον κλάδο, για τους σερβιτόρους, για τους μάγειρες, για τις λατιέρες, για τους γκρουπ, για όσους ανατέχονται στα δεκάωρα, στα σπαστά, στα δωδεκάωρα, σε όσους... Ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Σε όσους δικαιούνται το 75% γιατί το παίρνουν. Μαχητικά, δυναμικά, συνεχίζουμε.